Τη δική τους εφημερίδα αποφάσισαν να εκδώσουν οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Ξάντης με πολύ μεγάλη θεματολογία και συνεντεύξεις από διάφορους φορείς της πόλης. Μάλιστα, η εφημερίδα διατίθεται προς πώληση με τα έσοδα να δίνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Αποφασίσαμε φέτος να εκδώσουμε μια εφημερίδα γιατί θέλαμε να συνδέσουμε την κοινωνία με το σχολείο και να αναδείξουμε τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσα από τα άρθρα που τα ίδια έγραψαν, μέσα από συνεντεύξεις που πήραν από φορείς της πόλης όπως το διευθυντή μας, το δήμαρχο της πόλης και άλλους φορείς. Και ουσιαστικά θέλαμε να έχουμε έναν επικοινωνιακό λόγο που να ξεφεύγει από τα τετριμένα και να δοθεί μια ευκαιρία να ασχοληθούμε με το εξωσχολικό χώρο και διαβάζοντας άρθρα και εμπλουτίζοντας τις ιδέες μας και όλα όσα τέλος πάντων σχετίζονται με την πόλη. Ήτανε δραστήρια τα παιδιά στο να κάνουν κάτι τέτοιο, ήτανε θετικά και πρόθυμα? Πάρα πολύ θετικά, πάρα πολύ πρόθυμα. Τους ανταπίσαμε και με εκδρομή που πήγαμε ημερήσια στην Θεσσαλονίκη. Δεν μπορέσαμε όλα τα άρθρα να τα καλύψουμε σαφέστατα. Εγώ όμως θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η εφημερίδα εκπονείται με χρήματα που τα διαθέτει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο πρόεδρος του πρώτου γυμνασίου που είναι ο κύριος Θοδωρίδης Χρήστος. Και τα έσοδα από την εφημερίδα θα τα διαθέσουμε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης. Δηλαδή, ό,τι ποσό πουλήσουμε θα δώσουμε στο Τραπέζι της Αγάπης, στο Ψυχολογικό Κέντρο και στο Γυροκομείο της πόλης μας. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή μέσα από αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε και την τοπική κοινωνία όσο μπορούμε με τον ελάχιστο βολό που ο καθένας μπορεί να δώσει. Τι θέματα μπορούν να βρουν μέσα σε αυτήν την εφημερίδα? Τα πάντα. Είναι ποικίλης ύλης. Αν θα δείτε τις δραστηριότητες που κάνουν, τα ενδιαφέροντά τους στη μουσική, στο βιβλίο, στα είδη τέλος πάντων που τους ικανοποιούν, στην τεχνολογία κυρίαρχα και βέβαια και δημιουργήματα οι ίδιοι που γράφουν, έχουμε και ποίηματα και άρθρα δικά τους, γιατί πάρα πολλά και σημαντικά. Στη συγκεκριμένη εφημερίδα, μάλιστα, υπάρχει και συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ξάντης Μιχάλη Στυλιανίδη για θέματα που αφορούν σχεδόν όλους τους Ξανθιώτες. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, θα ήθελα να το ξαναζήσω. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις στον Δήμαρχο, αλλά εκείνος απαντούσε με πολύ ευκολία. Ποιο κομμάτι σου φάνηκε πιο δύσκολο και ταυτόχρονα ποιο κομμάτι σου φάνηκε πιο ενδιαφέρον σε όλο αυτό που έκανες? Προσπαθήσαμε να κάνουμε τις ερωτήσεις, οι οποίες ήταν. Πάνω κάτω, τι ρωτήσατε τον Δήμαρχο? Για τους πεζοδρόμους, για το κολυμπητήριο, αυτό που ενδιαφέρουν περισσότερο και τα παιδιά στην ηλικία μας. Γιατί θέλαμε να μάθουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και εκείνος μας απάντησε. Αφού τα καταγράψαμε στη συνέχεια και τα βάλαμε στην εφημερίδα. Ποιο κομμάτι για σένα ήταν πιο ενδιαφέρον, το να συναντήσεις τον Δήμαρχο και να του κάνεις κάποιες ερωτήσεις, να τα καταγράψεις, ποιο? Και τα δύο. Γιατί έπρεπε να σκεφτώ τις ερωτήσεις, να ακούσω τις απαντήσεις και μετά να τις καταγράψω. Και ήθελα και τα δύο προσπάθεια. Ένας ακόμα μικρός συνάδελφος πήρε συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου του, θέτοντας του μάλιστα και ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Κάναμε κατά κάποιο τρόπο τους δημοσιογράφους. Μπορέσαμε και συζητήσαμε τον διευθυντή όχι μόνο για προσωπικά θέματα, αλλά και για το σχολείο, τα οποία ενδιαφέρουν τα παιδιά και για την ομορφιά. Μας έχει πει, όπως αναφέρεται μέσα στην εφημερίδα, ότι έχει μιλήσει με κάποιον ειδικό για το σχολείο, για την ομορφιά του και τα υπόλοιπα. Αυτά. Ποιο κομμάτι σου φάνηκε πιο ενδιαφέρον εσένα από τη μεριά σου? Όταν κάναμε τις προσωπικές ερωτήσεις του διευθυντή, διότι εντάξει, θα έπρεπε να απαντήσει όχι μονολεκτικά, θα έπρεπε να απαντήσει λίγο πιο ενδιαφέρον και εκεί πέρα ήταν πιο δύσκολο διότι καταγράφαμε και κάποια πράγματα. Σου άρεσε όλο αυτό που κάνατε, το κάνατε όλα τα παιδιά με ιδιαίτερη θέληση? Ναι, υπήρχε ένα πολύ ζεστό κλίμα μέσα σε αυτό το χώρο που βρισκόμασταν. Μας μίλησε, ξαναγνωριζόμασταν αρκετό καιρό και υπήρχε μια φιλική, να το πω έτσι, σχέση ανάμεσα στους μαθητές και στον διευθυντή. Υπήρχε σωστή συνεργασία μεταξύ σας? Ναι, πιστεύω πως υπήρχε. Είναι σημαντικό. Ναι, διότι τα παιδιά με τον διευθυντή θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια συνεργασία σωστή, έτσι ώστε να μπορεί το σχολείο να κάνει πάντα κάτι παραπάνω. Μια εμπειρία πολύ διαφορετική αλλά και πολύ σημαντική για τα ίδια τα παιδιά που έβαλαν τα δυνατά τους, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι το καλύτερο δυνατό. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί έπρεπε να μαζέψουμε πληροφορίες. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε το μάζεμα των πληροφοριών που έπρεπε να ψάξουμε. Πάντου ψάχναμε πράγματα για να βρούμε πληροφορίες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που ρώτησα και στο παιδί, να έχετε συνεργασία μεταξύ σας όλα τα παιδιά?
και για το πόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να εκδηλωθεί η εφημερίδα και για την ποιότητα της εφημερίδας. Δηλαδή αυτό που θα έχει το περιεχόμενο μέσα να μην είναι άσχημο, να είναι κάτι καλό. Μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική και αξιέπαινη, ενώ το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα το ζήλευαν και οι καλύτεροι δημοσιογράφοι.